τραγουδιού σε πολύ μεγάλο βαθμό, τον οποίο τον ήξερε και ο ίδιος, ήταν μάλλον και ο δημιουργός της σύγχρονης ποδιακής μουσικής όπως την ξέρουμε σήμερα και την ακούμε καθημερινά. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή εδώ σας παρουσία. Να πω ότι η μεταλαμπάδευση τουλάχιστον στους παρισταμένους αλλά και σε μια ακόμη μεγάλη μερίδα νέων του Πόντου, νέων της παράδοσης, ήταν η σημαντική παρακαταθήκη που έχουμε από εκείνον, συν το γεγονός ότι υπάρχουν ιστορημένα τα ηχογραφήματά του. Θες να ολοκληρώσεις συμπληρώνοντας κάτι. Δύο δύσεις να πω, η δημοσιογραφική διαστροφή πάντοτε είναι παρούσα. Συγχωρέστε με το χαρτολόγημα. Οι ποντιακές οργανώσεις ήταν μαζί εκεί στην Κηδεία. Δώσαν όρκο τιμής με την κορυφαία οργάνωση στην Παποντιακή Ομοσπονδία ότι το όνομα του Χρύσανθου θα πάει. Θα δοθεί πλέον μεγάλη. Τον πόνο στην καρδιά του κάθε πόντιου για τον χαμό του Χρύσανθου, ας σκεφτεί το εξής. Ο ποντιακός ελληνισμός, ένα σώμα, μια ψυχή, ως πρόβατο με σφαγή, στην προκρούστια κλίνει. Ματώνει, ξεριζώνεται, σχεδόν πεθαίνει. Και τελικώς με υπέρβαση ανασταίνεται. Η φωνή των αγγέλων από το θάνατο στη ζωή. Ήταν από το Θεό φτιαγμένη. Ήταν η φωνή του Χρύσανθου. Γι' αυτό κλάψαμε όλοι. Είναι ορφανή. Τώρα που σίγασε ένα τέτοιο ειδόνιο, νομίζω ότι από την καρδιά του κάθε πόντου ένα κομματάκι τον έχει ακολουθήσει και το έχει ανέβει. Χιλιάδες πόντοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελήμωνα στην Πολύχνη. Ο Πρωθυπουργός, η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ο πρόεδρος του Πασόκ, έστειλαν στεφάνι τιμώντας τη μνήμη του. Βουλευτές, δήμαρχοι, ονομάρχης, και ο πολλής ο κόσμος ήταν όλοι εκεί. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική παράδοση, για τον ποντιακό ελληνισμό. Δημήθη ως γόνος του ποντιακού ελληνισμού. Η φωνή του υπήρξε κύμα και λιγμός. Γι' αυτό και μετέφερε όλα τα παράπονα για τους πόνους του ξεριζωμένου ελληνισμού. Καθώς επίσης και τις μνήμες μιας πατρίδας, είμαι σίγουρος ότι οι νεότεροι θα την φέρουν πάντοτε εξαιτίας της φωνής του. Ξέχασε τα ειδάνα του, έχασε τον αρφέα του. Αλλά ο Χρύσανθος είναι θρύλος και θα ζει για πάντα, θα είναι μέσα στην καρδιά μας ο άνθρωπος που τραγούδησε τον πόνο, τη φτώχεια, την αγάπη, τον έρωτα, τον άνθρωπο που αγαπήσε πολύ όλος ο ελληνισμός.